συνελήφθησαν χθες 11 Δεκάτου 2012 το μεσημέρι από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, 4 ημιεδαποί ηλικίας περίπου 30 ετών, ως οι δράστες της ληστείας που έγινε πριν ένα περίπου χρόνο και συγκεκριμένα 30 Σεπτεμβρίου του 2011 στην περιοχή Βασιλιών του Δήμου Ηρακλείου, σε βάρος χρηματαποστολής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Ειδικότερα κατά την εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς χρηματοδεμάτων της εταιρείας από τον κεντρικό σταθμό Βασιλιές προς το κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Ηράκλειο, οι δράστες είχαν καταφέρει την ακινητοποίηση του οχήματος της εταιρείας με τη χρήση τροχού κοπής μετάλλων, πέτυχαν την πρόσβασή τους στο χώρο φόρτωσης του αυτοκινήτου και αφαίρεσαν 14 σάκους που περιείχαν συνολικά το χρηματικό ποσό του 1.060.000 ευρώ. Στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών από της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και όπως προέκυψε από ανάλυση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού που βρέθηκε στον τόπο τέλεση της ληστείας, προέκυψε ότι οι δράστες της προαναφερόμενης ληστείας είναι οι 4 ημιεδαποί. Σε έρευνες που ενεργήθηκαν χθες, 11 Δεκάτου, στις οικίες τους βρέθηκαν ήδη οπλισμού, ένα πολεμικό τουφέκιο και το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ. Επίσης, στα πλαίσια διερεύνησης της παραπάνω υπόθεσης, κρίθηκε επιβεβλημένη η διεξαγωγή ερευνών όπου και συνελήφθησαν άλλοι 8 ημιεδαποί ηλικίες από 25 έως 54 ετών για παραβάση του νόμου περί ναρκωτικών, του νόμου περί όπλων, νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων. Στις έρευνες που έγιναν στις οικίες τους, χθες το πρωί βρέθηκαν ποσότητα ειδικής κάναβης περίπου 900 γραμμαρίων, 3 ζυγαριές ακριβίας, πιστόλια, πυρομαχικά και πλήθος κινητών τηλεφώνων τα οποία και κατασχέθηκαν. Όπως είπε και ο κύριος Αξίαρχος προηγουμένως, μετά από μεθοδική και συστηματική έρευνα ενός και πλέον έτους, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησε στην πλήρη εξιχνίαση της ληστείας της χρηματοποστολής που είχε γίνει 31 του 11 στην περιοχή των Βασιλιών, κατά την οποία οι δράστες είχαν αποσπάσει 1.060.000 ευρώ. Λέω πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, διότι είμαστε πεπισμένοι από την επίμονη και επίμονη προσπάθεια του ενέσικου πλέον έτους, ότι έχουμε καταλήξει σε απόλυτο βαθμό στους δράστες της προαναφερθήσας πράξης. Στον τόπο της ληστείας, φυσική παρουσία είχαν 3 ημιεδαποί, η ηλικία των οποίων είναι 30, 33 και 34 ετών. Είχαν επίσης ένα συνεργό ο οποίος τους ανέμενε σε μια σχετικά κοντινή απόσταση, ο οποίος και παρέλαβε τους σάκους των χρηματοαποστολών με τα χρήματα, τον οπλισμό τους, καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν κατά την κοπή της πόρτας του θωρακισμένου οχήματος της χρηματοαποστολής. Κατά την εκτίμησή μας, ήταν μια πράξη η οποία δεν είχε λάθη. Ήταν μια πράξη πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Χρησιμοποιήθηκαν 2 κλεμμένα φορτηγάκια. Το ένα είχε κλαπεί ένα μήνα πριν την τέλεση της πράξης και το άλλο ξημερώματα της μέρας της τέλεσης. 30 Αυγούστου δηλαδή το πρώτο φορτηγάκι και 31 του ξημερώματα το δεύτερο. Οι δράστες της ληστείας και οι 4 δεν κοιμήθηκαν καθόλου από το προηγούμενο βράδυ. Προχώρησαν στην κλοπή του δεύτερου οχήματος. Το στάθμευσαν σε ένα σχετικά κοντινό χώρο με την τη στέλεση της πράξης και από το πρωί
έκαναν όλες εκείνες τις ενέργειες τις που προαπαιτούνταν προκειμένου να επιχειρήσουν και να εκτελέσουν το σχέδιό τους τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και αυτό έγινε. Το πρωί αυτής της ημέρας έγινε αυτοψία της αλάνας στην οποία βρέθηκε εγκατελειμμένο το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών από τον τόπο τέλεσης. Παρουσία του συνεργού τους, ο οποίος σημειωτέων διέφυγε από τον τόπο, είναι οδηγός ταξί και διέφυγε με το ταξί από τον τόπο εκείνο, προηγούνταν της διαδρομής και πέρα των άλλων καθάριζε και αυτήν. Έγινε μια αυτοψία λοιπόν τις πρωινές ώρες, αφού κατέληξαν ότι ο χώρος ήταν κατάλληλος προκειμένου να γίνει η μεταφόρτωση των χρημάτων, αντικειμένων και οι ίδιοι να επιβιβαστούν σε ένα άλλο αυτοκίνητο, κατέληξαν στο συγκεκριμένο χώρο όπου τους ανέμενε λίγο πριν την τέλεση της πράξης και τους παρέλαβε τα αντικείμενα και τα χρήματα. Οι δε λοιποί τρεις δράστες, δηλαδή η φυσική αυτουργή της πράξης, επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενός εξ αυτών, ακολούθησαν τον πρώτο και κατέληξαν στην περιοχή Μπαλή, στο ποιμνιοστάσιο του ενός εξ αυτών. Στο ποιμνιοστάσιο λοιπόν, ο οδηγός ταξί και προπομπός παρέδωσε σε αυτούς τα αντικείμενα και αποχώρησε. Τις επόμενες μέρες πήρε και το μερίδιο που είχαν συμφωνήσει. Κατά την διαδρομή υπήρχαν πάρα πολλές επικοινωνίες μεταξύ τους, μεταξύ του ενός εξ αυτών εκ των τριών που επέβαιναν στο όχημα που ακολουθούσε και του προπομπού, δηλαδή του ταξιτζή που προανέφερα. Έως ότου καταλήξουν με ασφάλεια στο σημείο που επίσης προανέφερα, δηλαδή στο ποιμνιοστάσιο του ενός εξ αυτών. Έτσι εκτελέστηκε, έτσι ήταν το πλήρες σχέδιο εκτέλεσης της ληστείας.